Κεν, εσείς τι λέτε για το κομμάτι αυτό που συζητάμε, το πόσο ακριβώς προορισμός είναι η Ελλάδα και ότι διαμαρτυρόμαστε ως Έλληνες γιατί πληρώνουμε πολύ ακριβά αυτές τις υπηρεσίες. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ακριβώς προορισμός σε σχέση με τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Αυτό είναι σίγουρο. Και οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές μας είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος. Από την άλλη, θα συμφωνήσω με τον κύριο Διβάνη με αυτό που είπε πριν, ότι όλοι οι Έλληνες θέλουν να πάνε διακοπές τον Αύγουστο και με τον κύριο που μόλις το ανέφερε. Όλοι οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Σας απαντώ στο ερώτημά σας, αν κλείσετε τον Ιανουάριο, θα γλιτώσετε μεταξύ 20 και 30%. Και θα το θέσω και λίγο ανάποδα, ήμουν έτοιμος να το πω πριν όταν μιλούσε ο κύριος Διβάνης. Αν ήσασταν ξενοδόχος και είχατε να κάνετε μόνο με Έλληνες τουρίστες και δεν είχατε ξένους, θα ανοίγατε μόνο για ένα μήνα? Δεν θα επιβιώνατε. Άρα λοιπόν ο ξένος τουρίστας που έρχεται με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς έρνει καλύτερη τιμή γιατί αγοράζουν μεγάλα πακέτα, αγοράζουν γκαραντή δωμάτια, το οποίο σημαίνει ότι γεμάτα οι άδεια θα τα πληρώσουν και γι' αυτό πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Εγώ κύριε Κεντ, θα δεχτώ αυτά που λέτε γιατί λογική έχουν. Θα σας ρωτήσω όμως αντιστρέφοντας αυτό που ρωτήσατε. Εάν ήσασταν ξενοδόχος και δεν είχατε τους Έλληνες πελάτες και είχατε μόνο τους ξένους, θα επιβιώνατε? Εγώ είμαι ξενοδόχος κύριε Βαγγελάτου με την άλλη μου ιδιότητα. Και βασίζομαι σε ξένη πελατεία, δεν βασίζομαι στην ελληνική πελατεία. Έτσι είναι στημένο το πρόγραμμα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Είναι η πιο καλή πελατεία η ελληνική πελατεία? Η πιο καλή πελατεία είναι η ελληνική πελατεία. Είναι η πελατεία που αφήνει τα πιο πολλά χρήματα? Ναι, αλλά είναι μόνο για ένα μήνα και δεν αρκεί αυτός ο μήνας. Ναι, αλλά πώς θα το κάνουμε? Έτσι είναι, έτσι έχουμε μάθει. Άρα, κάντε ένα βήμα πίσω εσείς, να κάνουμε και ένα βήμα πίσω εμείς, να βρεθεί μια μέση λύση. Γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν οδηγείται πουθενά. Αυτό πάντως που πληρώνουν οι Έλληνες, αν θέλετε, σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο ακριβότερα, συμβαίνει σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Και οι Τούρκοι πληρώνουν ακριβότερα στην Τουρκία και οι Ισπανοί στην Ισπανία, γιατί έχουν τον ίδιο λόγο. Είναι μεσογειακοί λαοί, οι οποίοι θέλουν να πάνε διακοπές μόνο για 1,5 μήνα. Αυτό...